Και ήταν κάτι εικόνες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή σκελετωμένα κορμιά. Βλέπεις ένα άντρα, ας πούμε, με 30-40 κιλά. Και θυμάμαι ότι μίλησα με έναν από αυτούς και μου λέει, με ένα παιδί 20 χρονών, και μου λέει αυτός που με βασάνιζε ήταν ο τερματοφύλακας στην ομάδα που έπαιζα πριν από 2 χρόνια. Και είχε, ας πούμε, συνέχεια ένα απλανές βλέμμα. Μου λέει, γιατί να συνεχίσω να ζω? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζω. Και ήταν σαν φάντασμα, ας πούμε, του εαυτού του. Και ήταν 20 χρόνια παιδί. Και αντίστοιχα, συναδέλφους, να τους βλέπεις να τα χάνουν όλα. Και εγώ είχα δυσκολίες κατά διαστήματα. Δηλαδή, ας πούμε, γύρναγα από έναν πόλεμο ή από ένα, δύο, τρεις πολέμους. Γιατί πολλές φορές πήγαινα κάπου και μετά έφευγα, πήγαινα κάπου αλλού. Και μπορεί να έλειπα 3, 4, 5, 6 μήνες και να γύρναγα. Και όταν γύρναγα, δεν ήμουνα καλά. Δηλαδή γύρναγα στην Αθήνα και μισούσα τους πάντες και τα πάντα. Δεν ήθελα να βλέπω κανέναν, συγγενείς, φίλους. Θυμάμαι όταν γύρναγα από το αεροδρόμιο, ας πούμε, μου λέει η γυναίκα μου να έρθει να σε πάρω και του έλεγα, δεν θέλω να έρθεις να με πάρεις. Δεν θέλω. Και έφτανα στο σπίτι και σταμάταγα με το ταξί ένα τετράγωνο μακριά. Πηγαίνοντας προς το σπίτι, προς την πολυκατοικία, σταμάταγα στο προηγούμενο τετράγωνο και κοίταγα μήπως μπαίνει, βγαίνει κανένας συγκάτοικος στην πολυκατοικία, γιατί δεν ήθελα να τον δω. Γιατί ήξερα ότι θα αρχίσουν να μου λένε, «Α, Γιάννη, γύρισες, α, ναι, ακούσαμε ότι ήσουν εκεί, α, πώς ήταν εκεί». Και ξέρεις, δυσκολεύομαι πολύ, δηλαδή με τους μόνους ανθρώπους που μπορούσα να μιλήσω ουσιαστικά ήταν συνάδελφοί μου, που είχαν ζήσει τις ίδιες καταστάσεις. Και καταλάβαινα ότι μπορούσαμε να συνοηθούμε. Καταλαβαίναμε τι λέγαμε ένας τον άλλον. Κάποια στιγμή, ας πούμε, άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ έχω 2 ζωές. Η μία ζωή μου είναι εκεί, μέσα στον πόλεμο, μέσα στην καταστροφή, μέσα στο... Και η άλλη μου ζωή είναι μια κανονική ζωή, ας πούμε, στην Αθήνα. Και θεωρούσα, ας πούμε, ότι ανήκω αλλού. Και βλέποντας και άλλους συναδέλφους, ας πούμε, βλέπω ότι είχαν βασικά τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, μέσα στην οικογένειά τους ήταν προβληματικοί. Και πώς να μην είσαι, όταν βλέπεις, ξέρεις, όλα αυτά και ακούς αυτές τις φωνές, ας πούμε. Δηλαδή, έχω καλύψει, δεν ξέρω κι εγώ, πόσες εκατοντάδες κηδείες όλων των ειδών και των θρησκειών και των χρωμάτων, ας πούμε. Και όλα αυτά κάτι σου αφήνουνε. Ήμουνα στο Κόσοβο για πάρα πολύ καιρό, 8 μήνες συνέχεια. Και πήγαινα κάθε μέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε 2-3 κηδείες. Πολύ έντονο πράγμα. Και άδικες ιστορίες. Βέβαια,
προσπαθώ κάθε φορά που πάω σε τέτοια μέρη να, ξέρεις, ρωτάω αν μπορώ να τραβήξω ή τέλος πάντων, ξέρεις, δε... ή κάποιες φορές δεν ρωτάω. Νομίζω ότι έχω την ηθική μου, η οποία είναι η δικιά μου ηθική. Κάποια φορά θεωρώ ότι πρέπει να τραβήξω φωτογραφίες γιατί πρέπει να το δείξω αυτό. Και υπάρχουν φορές που δεν θα τραβήξω φωτογραφίες γιατί θεωρώ ότι τραβώντας αυτές τις φωτογραφίες θα κάνω περισσότερο κακό παρά καλό. Και υπάρχουν και οι φορές που δεν θα τραβήξω φωτογραφίες εάν αισθανθώ, και έχει γίνει επανειλημμένα, εάν αισθανθώ ότι πρέπει να, εκείνη τη στιγμή να βοηθήσω από το να τραβήξω, θα βοηθήσω και δεν θα τραβήξω. Και θα αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου. Ξέρω μια περίπτωση ενός Νοτιοαφρικάνου, ο οποίος είχε κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ για μια φωτογραφία που είχε κάνει, μια γνωστή φωτογραφία, που είναι ένα παιδάκι μωρό, το οποίο λιμοκτονεί, είναι έτοιμο να πεθάνει και από πίσω του περιμένει ένας κόνδωρας για να το φάει. Κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ για αυτή τη φωτογραφία. Θυμάμαι μετά του έγινε ψυχολογικός πόλεμος από διάφορους που λέγανε ότι προτίμησες να τραβήξεις αυτή τη φωτογραφία αντί να σώσεις το παιδάκι. Και κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα τον οδήγησε στο να αυτοκτονήσει. Με την πίεση που δέχτηκε, αυτοκτόνησε γιατί θεώρησε, ας πούμε, ότι είναι ένοχος. Το οποίο, εντάξει, έχει συμβεί σε μένα ξανά και ξανά, αλλά πάντα έχω το άλοθη ότι είμαι εκεί για να κάνω αυτό που δεν κάνουν εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, ας πούμε. Μάλλον που, αυτό που δείχνω εγώ σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Γιατί απ' την άλλη, ξέρεις, δουλεύοντας και στο Reuters, ας πούμε, με τις ανταποκρίσεις και τις φωτογραφίες που στέλνεις, έχεις ένα κοινό, ας πούμε, που είναι όλος ο πλανήτης. Οπότε, κάπου υπάρχει ένα... όσο μικρό ή μεγάλο να είναι αυτό, ποσοστό ανθρώπων, τους οποίους τους λες, ας πούμε, τι γίνεται με τα δικά σου μάτια.